κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, αυτή η δημιουργία της Κυπριακής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων. Αυτή η αρχή θα έχει αυτό το συντονισμό και την εποπτεία όλων των αρμοδίων φορέων που ελέγχουν τα τρόφιμα. Δηλαδή, θα είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, οι υγειονομικές υπηρεσίες των Δήμων, το Τμήμα Γεωργίας, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και το Τμήμα Αλίας. Αυτή λοιπόν η διασφάλιση αυτής της εφαρμογής ενός σύγχρονου, ενιαίου, αποτελεσματικού και υψηλής ανταποκρισιμότητας συστήματος για την ασφάλεια των τροφίμων στην Κύπρο, κύριε Κυριάκου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποστολή του Υπουργείου Υγείας, που είναι η προστασία της υγείας όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με λίγα λόγια, θα ελέγχονται όλα τα τρόφιμα για να ξέρουμε το τι καταλήγει στο πιάτο μας, κυρία Γεννάκη. Μπράβο. Μάλιστα. Και επίσης, γι' αυτό έχουμε τη μεγάλη στήριξη του ιδίου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και του Υπουργού Υγείας, του κ. Μιχάλη Δαμιανού, οι οποίοι στηρίξαν έμπρακτα αυτή τη δημιουργία της Κυπριακής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων με μια καθυστέρηση 20 ετών, και όραμα αυτή είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης αποτελεσματικής αρχής, η οποία μέσω ενός συστήματος εποπτείας και συντονισμού των επίσημων ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους και το Γενικό Σημείο του Κράτους, θα ενισχύει αυτό το υφιστάμενο σύστημα για την ασφάλεια των τροφίμων στην Κύπρο. Και θα έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα, θα υπάρχει ένας συντονισμός, θα υπάρχει μια εποπτεία που θα διασφαλίζει αυτόν όλον τον κρατικό έτσι μηχανισμό. Και παράλληλα, αυτή η αρχή θα αποτελεί και το εθνικό σημείο συλλογής, επεξεργασίας, αξιολόγησης όλων των δεδομένων, όλων των πληροφοριών, ώστε να διενεργούνται πιο στοχευμένα προγράμματα ελέγχου, όχι απλά στη βάση του κινδύνου, αλλά στη βάση της επικινδυνότητας για τον καταναλωτή και για εμάς, ως Υπουργείο Υγείας, η προστασία και η διασφάλιση της υγείας των πολιτών της Δημοκρατίας είναι το επίκεντρο αυτής της αποστολής μας. Μάλιστα. Γι' αυτό ναι, θεωρούμε ότι αυτή η αρχή θα αποτελεί μία προσφορά προς τους Κύπριους πολίτες, οι οποίοι αξίζει να νιώθουν ότι αυτή η πολιτεία λαμβάνει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να κατοχυρώνει το δικαίωμά τους σε ασφαλή και υγιή τρόφιμα. Αναμένουμε, κυρία Γεννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Τιμβίε, τώρα καλό μεσημέρι. Είδαμε νωρίτερα, το υπενθυμίζω, καλό μεσημέρι κύριε Τιμβίε, ότι είχαμε ένα θάνατο 64χρονης. Άλλα τρία άτομα είναι στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους και μία 25χρονη.